Και πάμε τώρα στο στούντιο 1. Εκεί μας περιμένει μια πολύ ωραία παρουσία, η αγαπημένη ηθοποιός Μαρίλια Γιαλουρίδου, ηθοποιός, χορογράφος, χορεύτρια, τραγουδίστρια, απ' όλα, θέατρο, λίγο χορό, τραγούδι, λίγο απ' όλα. Και είμαστε έτσι και λίγο ασορτή με τα κόκκινα. Ναι, συνδυαστήκαμε σήμερα. Συνδυαστήκαμε. Μαρίλια μου, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο Happy Hour. Καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Συντονιστήκαμε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι με τα γυρίσματα, με την πεταλούδα, με όλα αυτά. Το θέατρο, τις παραστάσεις. Με το θέατρο, με τις παραστάσεις, με τις πρόβες. Με τα καταφέραμε. Όλοι... Τα καταφέραμε όμως. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, θέατρο, χορός, τραγούδι. Πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Έτσι, ναι. Σπούδασα στο Λονδίνο, ναι. Έκανα το συνδυασμό με το μουσικό θέατρο, το χορό, το τραγούδι. Ήταν κάτι που αγαπούσα από νεαρή ηλικία, οπότε αποφάσισα να το συνδυάσω στο τέλος. Πόσο νεαρή δηλαδή? Πόσο ξεκίνησα? Ναι. Ξεκίνησα χορό από τριών. Πρώτα χόρεψες και μετά περπάτησες. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και τραγουδούσα κιόλας. Ναι. Οπότε μετά ξεκίνησε το τραγούδι, στην πορεία ήρθε και το θέατρο. Και τα συνδύασαν, ναι. Και τα συνδύασες όλα αυτά μαζί. Ναι. Και καλά έκανες βεβαίως, γιατί ορίστε, να που βγήκανε τελικά και τα απολαμβάνουμε, καλό, ναι. Και τα απολαμβάνουμε εμείς, οι θεατές εννοώ. Ευχαριστώ. Διπλή αφορμή για την πρόσκληση λοιπόν, η θεατρική παραγωγή του Πρόσωψη, του Κώστα Μανούρη, σε σκηνοθεσία του Μάριου Μετή. Έχω μια επιστροφή ήχου, γι' αυτό κολλάω τώρα λίγο, έχω σαν έκο μέσα στο στούντιο, το ακούτε κι εσείς. Το λέω για τον ηχολήπτη επάνω. Το οποίο όμως με δυσκολεύει εμένα. Και η δεύτερη αφορμή είναι το μυστικό της Πεταλούδας. Η πολύ ωραία αυτή νέα σειρά του ΡΙΚ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Πρόσωψη. Στη νέα σκηνή του ΘΟΚ, μαζί με την Έρικα Μπεγέτη, την Όλγα, την αγαπημένη μας την Όλγα Ποταμίτου και τον Σάβα Μενίκου, σε μια εύθυμη κωμωδία. Καταρχάς, θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά είναι μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω. Το ταξίδι μας ξεκίνησε πριν την πανδημία, την Άνοιξη, και σταματήσαμε λόγω της κατάστασης και μετά μας επέτρεψε ο ΘΟΚ να επιστρέψουμε πίσω και να κάνουμε τώρα τις παραστάσεις. Οι συντελεστές, οι ηθοποιοί, όλοι είναι εξαιρετικοί. Έχω τόσες όμορφες αναμνήσεις από την παράσταση και το μεγάλο ταξίδι που έχουμε ακόμα. Όπως είπες, Ανδρέα μου, παίζουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Αυτό είναι η Πεταλούδα. Συγγνώμη. Πεταλούδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ναι. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 6. Χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί πάει πολύ καλά η παράσταση και είναι πολύ θετικό αυτό. Έχει μέσα διάφορα συναισθήματα, είναι κωμωδία, οπότε υπάρχει το γέλιο, αλλά υπάρχει και το δραματικό στοιχείο, περισσότερο στο ρόλο το δικό μου της Άννας, που είναι μια κοπέλα που είναι 33 χρονών, είναι ψυχολόγος, μένει ακόμα με τη μάνα της και τη γιαγιά της στο σπίτι στη Λάρνακα. Και είναι γκέι η κοπέλα αυτή, οπότε είναι η αφορμή ο νεαρός που έρχεται στο σπίτι για να βγουν διάφορα μυστικά που έχουν στη φόρα, όπως και το γεγονός ότι είναι γκέι και δεν το έχει πει ακόμα στη μαμά της. Ναι. Είναι αυτό, είναι οι σχέσεις τριών γυναικών κυρίως, τριών γενιών γυναικών, της γιαγιάς, της μαμάς και της κόρης μεταξύ τους, σε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα, με μια πολύ ωραία ροή, όπως έχει σκηνοθετήσει ο Μάριος Μετής στο κείμενο αυτό το υπέροχο κείμενο του Κώστα Μανούρη, πραγματικά υπέροχο. Το λέω γιατί τουλάχιστον ο κόσμος ξέρει ότι ό,τι βλέπω και μου αρέσει, το λέω όπως το νιώθω. Αλλά μου αρέσει και όλας ο τρόπος που είναι δοσμένο. Δηλαδή, ας πούμε, η ιστορία η δική σου, ο χαρακτήρας ο δικός σου. Και όλο αυτό το θέμα της αποδοχής, της σεξουαλικής ταυτότητας που εσύ έχεις επί στο έργο αυτό. Δοσμένα με τέτοιο όμορφο τρόπο και με τόσο. Και παρόλο που υπάρχουν αυτά τα δραματικά και τα έντονα στοιχεία, η εξέλιξη της υπόθεσης είναι τόσο όμορφη, πραγματικά, που αξίζει να έρθει ο κόσμος να δει. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, βεβαίως, είναι γενικότερα το θέμα του έρωτα, της αποδοχής, της απιστίας. Να μην πω και πολλά και γίνω και κάνω και spoiler. Ναι, που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Εμένα μου αρέσουν αυτά, να λέω το τέλος. Α, ναι, όχι, το κρατάμε για έκπληξη, δεν γίνεται. Μ' αρέσει να τα λέω, αλλά θα τα κρατήσω για έκπληξη για αυτούς που δεν έχουν έρθει να δουν. Σωστά.
Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο έργο για το λόγο ότι θίγει διάφορα κοινωνικά θέματα. Είναι κάτι που στις μέρες μας είναι κάτι που υπάρχει, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο έργο και να έρθει ο κόσμος να το δει. Ο καθένας με τη δική του ματιά. Το κείμενο του Κώστα Μανούρη, εξαιρετικό, όπως και όλα τα έργα που έχει γράψει. Και η σκηνοθεσία που έκανε ο Μάριος ο Μετής είναι εξαιρετική. Οπότε καλό τον κόσμο να έρθει να δει την παράσταση, να γελάσει, να κλάψει μαζί μας και να περάσει όμορφα. Είναι σε αυτό το σημείο, θέλω έτσι απλά να συμπληρώσω, ότι είναι ο χαρακτήρας της μαμάς σου, η Έρικα η Μπεγέτη, που είναι η μαμά που θέλει, επειδή είσαι 33 χρονών, που μάχεται, που λαλούμε και στην Κύπρο, γιατί ακόμα δεν έχει παντρευτεί, να σε παντρέψει. Ακριβώς. Και έρχεται ο Σάβας, που είναι ένας τυχαίος φοιτητής που περνάει απ' έξω, που δεν έχει σημασία που είναι και μικρότερος, δεν πειράζει. Όποιος αρέσει στη μαμά, όχι όποιος αρέσει στην κόρη, τέλος πάντων. Και δεν τηρεί καν τις προϋποθέσεις που θέλει. Το ρωτάει αν έχει αυτοκίνητο, αν έχει δουλειά, και λέει όχι σε όλα, αλλά το πτυχίο το έχουμε. Άρα φτάνει που έχει αυτό. Φτάνει που έχει πτυχίο. Η γιαγιά, η Όλγα, υπέροχη Όλγα Ποταμίτου. Εξαιρετική. Πραγματικά. Σε ένα ρόλο που είναι αυτό της γυναίκας που έχει ζήσει στην Ελλάδα, που είναι η αστή, που της αρέσει να πηγαίνει στα καταστήματα κλπ. Σωστά. Και μέσα από αυτές τις σχέσεις των τριών γυναικών βγαίνουν όχι μόνο στο τέλος, ας πούμε, αυτό που λες, το δικό σου στοιχείο, το ότι δεν έχεις πει, ας πούμε, στη μαμά σου ότι είσαι γκέι, αλλά και τα στοιχεία που έχουν οι άλλες δύο γυναίκες μεταξύ τους κρυφά. Ακριβώς, ναι. Έχουν και οι τρεις κάποια μυστικά που δεν τα έχουν αποκαλύψει. Αρχικά θα είχε και η Έρικα ένα μυστικό. Αλλά στην πορεία, επειδή το κείμενο ήθελε να βγει μέχρι τη 1 ώρα και 10, το κάναμε το πιο μεγάλα μυστικά, τα είχε η κόρη γιαγιά. Με τη γιαγιά. Οπότε είναι όμορφος αυτός ο τρόπος που το έχει γράψει το κείμενο ο αγαπητός ο Κώστας ο Μανούρης. Και μέσα από την κωμωδία βγαίνει αυτό προς τα έξω. Και ας πάμε τώρα έτσι λίγο στα τηλεοπτικά. Να πάμε στην Πεταλούδα, στο μυστικό της Πεταλούδας. Εκεί είσαι η Ανδρέου. Εκεί είμαι η Ανδρέου, ναι. Η Ειρήνη Ανδρέου. Που αυτή την περίοδο είσαι υποπεριορισμό, σε αναγκαστική άδεια. Ναι, με έχουν στείλει σπίτι αναγκαστικά, γιατί κάνω του κεφαλιού μου. Θέλω όλα να γίνονται όπως τα έχω στο κεφάλι μου, οπότε αυτό δεν αρέσει στους ανώτερους μου και με έχει στείλει σπίτι ο Πολυβίου. Ο Χάρης Κολός, ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά, λοιπόν, την καινούργια σειρά του, τη φετινή σειρά του Ρικ, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Ποταμάρη, υπέροχο το κείμενο της Άντας. Με μια πολύ γρήγορη ροή και πολύ γρήγορη που πραγματικά για όποιον παρακολουθεί τη σειρά και όποιον δεν την παρακολουθεί μπορεί να μπει στο βίντεο on demand και να δει όλα τα επεισόδια και να κάνει catch-up που λέμε, έτσι να φτάσει. Ακριβώς, ναι. Ωραία, να δει. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις που σε κάνει να λες, okay, ακόμα είστε Νοέμβριο, μέχρι το Μάιο τι θα δούμε. Κυλάει εξαιρετικά γρήγορα το κείμενο. Είναι κάτι που σου κρατάει τον ενδιαφέρον και εγώ που τα διαβάζω λέω απίστευτο πόσο γρήγορα προχωράει η ιστορία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που κρατάει τον τηλεθεατή το γεγονός ότι προχωράει τόσο γρήγορα. Θα ήθελα έτσι λίγο να σας πω και για το ρόλο πώς ξεκίνησε, γιατί ήταν μια έτσι πολύ αστεία κουβέντα που είχαμε με τον αγαπητό τον Σταύρο Ποταμάρη, το σκηνοθέτη μας. Όταν πήγα για την πρώτη συνάντηση, με είχε ρωτήσει, εσύ μόνο σε γλυκιά βγαίνεις, επειδή σε ό,τι σειρά είχα κάνει πρώτα, στην Κυρά του Μεταξιού, στη Γαλάτια, είχα πάντα χαρακτήρες που ήταν έτσι γλυκές και ευαίσθητες, που κλαίγανε γιατί δεν ερχόντουσαν τα πράγματα όπως θέλανε. Και ξαφνικά τώρα είναι εντελώς άλλη κατεύθυνση η Ειρήνη. Και το βρήκαμε μαζί, είδα τον πιλότο και ήταν κάτι που αγάπησα αμέσως και λέω ναι, μ' αρέσει που είναι κόντρα, οπότε με τα χίλια. Αυτό ακριβώς θα σου λέγα τώρα, ότι η προηγούμενη σου τηλεοπτική εμπειρία ήταν κυρίως σε σειρές εποχής. Ακριβώς. Αυτό είναι μια σύγχρονη σειρά. Έχει άλλες ιδιαιτερότητες, έχει άλλα στοιχεία. Και βεβαίως για έναν ηθοποιό αυτό, που ήταν μαθημένος σε σειρές εποχής, ό,τι οι προηγούμενες δουλειές ήταν αυτό που αναφέρεις προηγουμένως, η Κυρά του Μεταξιού, κλπ. Αυτό είναι μια πρόκληση. Ναι, όντως ήταν πρόκληση και το γεγονός ότι μου είχε πει εξ αρχής ότι είναι μεγάλος ο ρόλος, οπότε υπάρχει και η δυσκολία ότι είναι πολλές ημέρες, πολλές σκηνές και τα γυρίσματα. Και του λέω, μου αρέσει που είναι πρόκληση και είναι κάτι διαφορετικό. Αγαπώ πολύ και τις σειρές εποχής, αλλά λέω, ωραία, αφού μου ήρθε αυτή η ευκαιρία και μου αρέσει πάρα πολύ και ο ρόλος, θα το κάνω. Και τελικά το αγάπησα όντως πάρα πολύ και χαίρομαι που πήρα αυτή την απόφαση. Για να σε ρωτήσω τώρα, σε σχέση με τους δύο ρόλους, με το ρόλο στην πρόσωψη και το ρόλο της Ανδρέου στη σειρά.
σε ό,τι αφορά την ιδιοσυγκρασία, την. Είπες, ας πούμε, στη σειρά είσαι, κάνεις το κεφαλιού σου. Ναι. Εντάξει, κάνεις αυτό που θέλεις. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα ότι κάνεις και αυτό που θέλεις και, και στη θεατρική παράσταση ως mm-hmm. χαρακτήρας. Πού κοντά είσαι περισσότερο, ποια στοιχεία χαρακτήρα έχεις περισσότερο, με ποιο ρόλο? Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν και κάποιες ναι. έτσι, σημαντικές διαφορές. Θα έλεγα ότι ίσως περισσότερο μοιάζω με την Ανδρέου, mm. ίσως παρά με την Άννα, για το γεγονός ότι υπάρχει και μια ευαισθησία στην Ανδρέου. Ίσως τη δείχνει περισσότερο αυτό στη μητέρα της, mm-hmm. με τα άτομα που είναι εκτός δουλειάς, που δεν τους υποψιάζεται ότι είναι ύποπτη για κάτι, ναι. για κάποιο έγκλημα ή για μια υπόθεση που ψάχνει. Έχω στοιχεία και από τις δύο. Γιατί έχω αυτό το δυναμικό στοιχείο που έχουν αυτοί οι δύο οι χαρακτήρες, οι ρόλοι. Αλλά εντάξει, έχω και πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτό. Ναι. Εκτός από όλα τα άλλα, όπως είπαμε προηγουμένως, πήγες, σπούδασε στην Αγγλία, θέατρο, χορό, τραγούδι. Mm-hmm. Είσαι και δασκάλα χορού. Ναι. Έτσι δεν είναι? Διδάσκω και χορό, ναι. Διδάσκεις και χορό σε παιδάκια, από ό,τι ξέρω. Ναι. Είναι... Αυτό ήταν τύπου μάθε τέχνη και άστινε, γιατί είναι και υπάρχουν και οι ανασφάλειες του επαγγέλματος. Ήτανε κάτι που το ήθελες να το κάνεις? Είναι κάτι που ήθελα να κάνω εξ αρχής. Ναι. Και εκτός από όλα αυτά, έχω κάνει και μάστερ σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, γιατί μου αρέσει να μαθαίνω. Δεν θέλω να σταματώ ποτέ να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Και ήξερα εξ αρχής ότι ήθελα να το κάνω και αυτό. Οπότε μετά πήγα, έκανα το μάστερ εδώ στην Κύπρο σε business. Γιατί ήθελα να το μάθω και αυτό. Μάστερ σε business. Ναι, ναι. Εντάξει, αύριο μεθαύριο να γίνεις και επιχειρηματίας. Άλλη μόνο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Συγγνώμη, γιατί και η Τζένιφερ Λόπεζ έτσι. Ξεκίνησε χορεύτρια, έγινε τραγουδίστρια, έγινε ηθοποιός, το επιχειρηματίας. Εντάξει, έχεις μπροστά σου δρόμο πολύ. Σωστά. Πάνω από τα καλλιτεχνικά δεν με βλέπω να φεύγω, αλλά μ' αρέσει να μαθαίνω έτσι καινούργια συνέχεια πράγματα. Από την Αγγλία, επειδή τώρα με αφορμή παίρνω, γιατί εχθές ήταν εδώ και ο Κωνσταντίνος Ανδρονίκου, που σε άλλο ύφος, σε άλλο είδος, mm-hmm. αλλά από τη στιγμή που ήσουν στην Αγγλία, που είναι ένας χώρος, το μουσικό θέατρο, ο χώρος, το τραγούδι, θεωρείται πρωτεύουσα mm-hmm. της Ευρώπης για αυτό το είδος. Σωστά, ναι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις πίσω και δεν έμεινες εκεί? Λοιπόν, η αλήθεια, η απόφαση ξεκίνησε για το λόγο ότι είχα κάνει ακρόαση στην Αγγλία mm-hmm. για να πάω στο Παρίσι, στη Disney. Οπότε ήρθε εκεί η εταιρεία από τη Γαλλία, μου κάνανε την ακρόαση και με πήρανε και πήγα κατευθείαν στο Παρίσι. Στην Disneyland στο Παρίσι? Στην Disneyland, ναι. Μάλιστα. Και μετά είχα έρθει προσωρινά για διακοπές και στο προσωρινά με πήρε ο Θοκ στην κόρη μου, τη Σοσιαλίστρια. Οπότε βασικά έμεινε εδώ γιατί ήρθε μια δουλειά μετά από την άλλη. Νιώθω πολύ ευλογημένη γι' αυτό. Mm. Γιατί είναι κάτι δύσκολο με τους νέους στις μέρες μας. Είμαστε και πολλοί, οπότε νιώθω πολύ τυχερή που είχα αυτές τις ευκαιρίες που είχα. Και μετά εντελώς τυχαία έρθει και η τηλεόραση, που με πήρε ο Κώστας Ορθοδόξου στο ΡΙΚ, στην Κυρά του Μεταξιού. Και έμεινα. Δεν λέω όχι αν τύχει κάποια δουλειά στο εξωτερικό, απλά επειδή μία δουλειά ήρθε μετά από την άλλη, στο τέλος έμεινα στην Κύπρο. Έμεινα στην Κύπρο. Ναι, ναι. Καμιά φορά είναι αυτό που εκεί που δεν το περιμένεις, σου έρχεται, λένε. Αλλά είσαι άτομο γενικότερα που δέχεσαι αυτό που έρχεται ή έχεις βάλει κάποιο στόχο και έχεις πει ότι θα κάνω αυτό. Και στα επόμενα 10 χρόνια έχω βάλει στόχο να πετύχω εκείνο. Και δεν θα βγάλει τίποτα από το στόχο μου. Λοιπόν, πάντα έβαζα στόχους στη ζωή μου. Γενικά είμαι πολύ οργανωμένη. Βλέπω πάντα μπροστά το που θέλω να φτάσω. Εντάξει, αλλά με τη δουλειά μας, άμα έρθει μια ευκαιρία που λες αυτή αξίζει, τότε να υπάρχει πάντα χρόνος και να προχωρήσουμε και να βρούμε το κάτι παρακάτω μετά. Οπότε είμαι ανοιχτή γενικά σε προτάσεις και στο πώς μπορεί να εξελιχθεί η πορεία μου. Αυτό που ξέρω σίγουρα ότι μου αρέσει, είτε είναι κάτι θεατρικό ή χορευτικό σε αυτό που έχω σπουδάσει, τότε είμαι ανοιχτή στο να ακούσω προτάσεις. Προτάσεις. Προηγουμένως ανέφερες αυτό, το οποίο πολλές φορές έτυχε να το συζητήσω. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν μπει στο χώρο της υποκριτικής, στο χώρο του θεάματος, στο χώρο του θεάτρου. Πόσο εύκολο είναι ένα νέο παιδί, ένας νέος τοπίος να ξεχωρίσει? Αυτό εξαρτάται από το πόση επιμονή έχεις στο να προσπαθείς, γιατί
Εντάξει, δεν σημαίνει ότι από την πρώτη ακρόαση που θα κάνεις ότι θα τα καταφέρεις. Πολλές φορές πρέπει να πας και να ξαναπας. Θα απογοητευτείς, αλλά αυτή είναι η φύση της δουλειάς μας. Οπότε το να προσπαθείς και να επιμένεις και να το αγαπάς, να δουλεύεις, να διορθώνεσαι, τότε σίγουρα κάτι θα έρθει, μια ευκαιρία που θα μπορείς να αναδεικτείς και να προχωρήσεις παρακάτω. Οπότε αυτό είναι όλο το όλο θέμα, να είσαι δυνατός και να αντέχεις αυτή την πρόκληση που έχει η δουλειά μας. Και θέλει και λίγη τύχη. Ναι. Είναι σημαντικό να το λέμε και αυτό. Αλλά άμα το κυνηγάς, τότε είμαι σίγουρη ότι θα έρθεις στον δρόμο σου. Για να σε ρωτήσω, τόσο στο θέατρο όσο και στις σειρές που έχεις παίξει, δίπλα σου είναι ηθοποιοί με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Mm-hmm. Τώρα παίρνω αφορμή, ας πούμε, στην πρόσωψη είναι η Όλγα Ποταμίτου, είναι η Έρικα Ιμπεγέτη, που θεατρικά έχουν μια μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Στην τηλεόραση δουλεύεις με ανθρώπους που επίσης έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας. Τι είναι αυτό που παίρνεις δουλεύοντας δίπλα σε αυτούς? Παίρνω πάρα πολλά. Έχω πει στην Έρικα ότι νιώθω πραγματικά τυχερή που δουλεύω μαζί της. Και λέω την Έρικα γιατί στην παράσταση είναι περισσότερο η σχέση μεταξύ μας που φαίνεται. Ναι, ναι. Και είναι και κοινό μαέστρος της παράστασης κατά κάποιο τρόπο. Η Έρικα δίνει το ρυθμό σε όλη την παράσταση. Ακριβώς, ναι. Μ' αρέσει να παρατηρώ τον τρόπο που παίζουν, την πείρα που φέρνουν μαζί τους από τις δουλειές που έχουν κάνει. Mm. Και νιώθω ότι είμαι λίγο όπως το σφουγγάρι. Μ' αρέσει να μαζεύω πληροφορίες και πράγματα που έχουν μάθει. Και το ωραίο είναι όταν σε συμβουλεύουν και σου δίνουν, σου λένε κάποια πράγματα, αυτό δοκίμασέ το με αυτόν τον τρόπο. Mm. Ή βάλε αυτό στη σκέψη σου για να πεις το συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε, όταν νιώθω ότι σε βοηθάνε κιόλας και σου δίνουν τόσα πολλά πράγματα, τότε αυτό είναι το πιο ωραίο συνέστημα. Έτσι θυμάσαι κάποιο, δεν θέλω να πω τη λέξη κοπλιμέντο, αλλά ένα ωραίο πράγμα που σου είπε κάποιος από τους παλιούς στο σετ, είτε στην πρόβα? Μου έχουν πει ότι ακούω πολύ, αυτό το λέω για την Έρικα που λέγαμε πριν, ότι είμαι ανοιχτή στο να ακούσω και να καταλάβω αυτό που θέλει να μου πει ο άλλος και να το δοκιμάσω με διάφορους τρόπους για να βγει όσο πιο αληθινό γίνεται. Είναι πολύ ωραίο να το ακούς αυτό, γιατί όταν έχεις μια συζήτηση όταν είναι μια σκηνή με ένα άλλο ηθοποιό, το να ακούς είναι πολύ σημαντικό. Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό το κομπλιμέντο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, ας πούμε, να πεις τα λόγια και να τα πεις με τον τρόπο που θέλεις, είναι να μπορείς να κάνεις τη συζήτηση και να υπάρχει σωστή χημεία σε μια σκηνή. Επειδή χαμογελάς και συνέχεια, είσαι και ένα από τα πρόσωπα που όποτε σε έχω συναντήσει, οπουδήποτε σε έχω συναντήσει, είσαι επίσης έτσι χαμογελαστή συνέχεια. Από πού έρχεται αυτό? Από πού πηγάζει? Ναι. Από πού πηγάζει? Πάντα ήμουν χαμογελαστό άτομο, αλλά νιώθω ότι επειδή αγαπώ αυτό που κάνω, οπότε άμα αγαπάς τη δουλειά σου, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Νομίζω από αυτό. Εντάξει, είναι αυτό. Και ο τρόπος που μεγάλωσα, δηλαδή πήρα αγάπη πολύ και από τους γονείς μου, από την οικογένειά μου όλοι, οπότε βγαίνει φόρμηρα το χαμόγελο. Φαίνεται τώρα από εδώ. Τι σου δίνει χαρά, τι σε κάνει χαρούμενη? Τι με κάνει χαρούμενη? Η σχέση που έχω με τους ανθρώπους δίπλα μου, που με στηρίζουν, που με αγαπούν και που μου αρέσει να δίνω και εγώ πίσω αυτό. Δηλαδή, είναι μόνο να παίρνεις, είναι και να το δίνεις μετά. Είναι ένα παρεδώσε, δεν είναι ακριβώς αυτό. Σωστά. Πες μου, Μαρίλια, τρεις αριθμούς από το 1 ως το 35. Θα σου πω τον αγαπημένο μου αριθμό, το 3. Το 3. Ποιο χαρακτηριστικό σου δεν σου αρέσει? Μπορεί να είναι φυσικό ή του χαρακτήρα σου. Είμαι αγχώδης. Ναι, αυτό νομίζω είναι το χειρότερό μου, γιατί κάποτε με επηρεάζει το άγχος που δεν πρέπει. Αλλά εντάξει, με τους ρυθμούς που κυλάμε κάποτε είναι αναπόφευκτο. Αγχώνεσαι δηλαδή, ας πούμε, για το παραμικρό? Εντάξει, αγχώνομαι άμα νιώσω ότι δεν μπορώ να οργανώσω τα πράγματα όπως θέλω, γιατί όπως είπα είμαι πολύ οργανωμένη, οπότε άμα νιώσω ότι κάπου δεν έχω προλάβει να κάνω αυτά που θέλω, τότε αγχώνομαι. Αν πίστευα στα ζώδια, θα σου ερώτησα τι ζώδιο είσαι. Δεύτερο αριθμό. Δεύτερο αριθμό. Ωραία, θα σου πω η ημερομηνία γενεθλίων μου. Ναι. Στη 6. 6. Το 6 είναι, πού ξόδεψες τα περισσότερα λεφτά? Για ποιο πράγμα ξόδεψες τα περισσότερα λεφτά? Τα περισσότερα λεφτά... Τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, γιατί τώρα αγορές... Δεν προσδιορίζει πότε. Ποια είναι,
Ποιο ήταν το μεγαλύτερο έξοδο, η μεγαλύτερη δαπάνη που έκανες, που ξόδεψες τα περισσότερα χρήματα? Τα περισσότερα χρήματα. Σίγουρα θα, μάλλον θα πήγανε στο αυτοκίνητο τα περισσότερα. Ναι, εκεί. Στο αυτοκίνητο. Αλλά είναι αναγκαίο κακό ή καλό στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί... Αλλά δεν το μετάνιωσα, είναι, οπότε είμαι ευχαριστημένη. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και σε μια χώρα που τα μέσα μεταφοράς είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο που να μην χρειαζόμαστε το αυτοκίνητο. Ναι, και τον τρίτο αριθμό. Τρίτο αριθμό. Πόσες έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 20. 20. 20. Εάν πίστευες στη μετενσάρκωση και ερχόσουν ξανά στη ζωή ως ζώο, τι θα επέλεγες? Μου έχουν πει πολλές φορές ότι μου πάει το άλογο, οπότε ίσως επέστρεφα σαν άλογο, να κάλπαζα στους λόφους και στα... Σε ένα άλλο τεστ που έχω ψυχολογία, στο άλογο είναι κάτι άλλο, αλλά δεν θα το πω τώρα, γιατί είναι άλλο πράγμα. Εκείνο άλλο πράγμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίλια μου, έχουμε το δώρο για σένα, αναμνηστικό από την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Το μυθιστόρημα της Έλενας Μακρυγιάννη Βριονίδου σε μία στροφή του Καρουζέλ. Τέλεια. Από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε και το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι το αναμνηστικό για σένα, είναι ένα καρουζέλ, μια τυχαία συνάντηση και το νήμα της ζωής αρχίζει να ξετυλίγεται δειλά-δειλά για τον Μιχαήλ Άγγελο και τη Φωτεινή, φαίνοντας μία δυνατή σχέση μπλεγμένη με πόνο και αγάπη. Της Ελένης Μακρυγιάννη Βριονίδου, που γεννήθηκε στη Λεμεσό και σπούδασε ψυχολογία, εργάζεται στον χώρο της υγείας και κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα το 2014. Πρόσεξε τώρα, τυχαία και συμπτωματικά. Τώρα το βλέπω. Τα τσαλακωμένα φτερά της Πεταλούδας. Αλήθεια. Αλήθεια. Απίστευτο. Το πρώτο της μυθιστόρημα. Τώρα βλέπω που άρχισα να δω το βιογραφικό της. Ναι, γιατί τα βιβλία, όπως μας έχουν δώσει τα βιβλία, και ευχαριστούμε και το Σολώνιο Κέντρο Βιβλίου, όπως μας έχουν δώσει τα βιβλία, τα έχω έτσι στη βιβλιοθήκη μέσα στο γραφείο. Και κάθε απόγευμα, όπως ερχόμαστε και την εκπομπή, παίρνω ένα βιβλίο δώρο για τον καλεσμένο. Τέλειο. Και πολλές φορές δεν προλαβαίνω να δω και προηγούμενο. Και τώρα με το είδα, λέω, κοίταξε, δει τη σύμπτωση τώρα. Λοιπόν. Αυτό είναι το δώρο για την Μαρίλια μας. Ευχαριστώ.